Κοίταξε, για τον ΠΑΟΚ τώρα ευτυχώς είναι και κλεισμένο το Αθηνών, γιατί οι Μαμελούκοι θα πηγαίνανε εκεί πέρα να φωνάζανε. Ήδη έχει αρχίσει μια γκρίνια των ΠΑΟΚΣΙΔΟΝ ότι να θα δώσει λεφτά στο Λαζόπουλο να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ αβάντα και να πληρώσει τον Ευαγγελάτο και τη Σκατιάνα να πούμε κτλ. Και δεν μπορεί να μας πάρει ένα, ήδη ένα σέντερ μπακ και ένα χαφ, ήδη έχει αρχίσει η γκρίνια. Ήδη αρχίζουν δηλαδή, ο Ιβάν ήδη αρχίζει και χάνει λίγο την έξω καλή μαρτυρία. Δηλαδή δεν είναι ο Πατερούλης πλέον που εντάξει μας έσωσε από τα χρέη και πρέπει να το προσκυράμε για 20 χρόνια. Απαιτούμε πρωτάθλημα. Πρέπει για πρωτάθλημα πάρουμε τα αρχίδια μας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα για το παιδί με την Κέρκυρα νομίζω ότι το 2 με 3 γκολ σε 1.80 είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε. Όπως και για τον Παναθηναϊκό με το Λεβαδιακό, 2-3 γκολ. Είναι 2 σημεία τα οποία σε 1.80 επί 1.80 είναι πάρα πολύ δυνατά με συνδυασμό το χ της ΑΕΚ μέσα Γιάννενα. Δηλαδή ότι δίνουμε μια τριάδα χ ΑΕΚ μέσα Γιάννενα επί 2-3 γκολ ο ΠΑΟ, 2-3 γκολ ο Παναθηναϊκός. Αυτή ήταν και η τριάδα μου. Θα ρίξω ένα δεκαρικάκι να πληρώσω το έμφυγε το πρώτο. Γεια, γεια.